Είχαμε ένα ραντεβού κλείσει εδώ και μέρες, προχθές μάλλον, τον συνάντησα στο δρόμο και μετρούσε τις λακκούβες. Τι να κάνει. Καλημέρα σας κύριε Δήμαρχε, ελπίζω να είστε Καλημέρα. καλά. Καλημέρα σας και καλή Καλημέρα, εβδομάδα. καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Καλή σας εβδομάδα και σε εσάς. Τις μετρήσαμε τις λακκούβες, δεν το λέω ειρωνικά έτσι προς Θεού, απλά είναι πολλές. Δυστυχώς τις μετρήσαμε. Το πρόβλημά μου αυτή τη στιγμή είναι ο καθένας, ξέρετε, φτιάχνει μια λακκούβα, τη σκεπάζει πρόχειρα πρόχειρα και φεύγει. Και μετά δεν ξέρουμε αν αυτός ο οποίος την έσκαψε είναι και υπεύθυνος να την ξαναγεμίσει Ναι, μιλάμε για εργολάβους τώρα και δήμαρχε. Εργολαβίες που έχουν πληρωθεί, έχουν εξοφληθεί και δεν ξέρουμε κατά πόσο πραγματικά έπρεπε να Ας είχαν πούμε γεμίσει. ένα θέμα είναι εδώ η προβλήτα. Βέβαια. Έτσι, αν εννοούμε αυτό που έχει Το πολύ πάρκινγκ. μεγάλο. Ναι, εκεί στο πάρκινγκ έχει φύγει πάλι ο δρόμος. Είναι λες και είσαι σε χωματόδρομο τέλος πάντων. Ναι, το είδατε αυτό, εκεί συναντηθήκαμε Και προχθές. χώματα. Και Ναι. βέβαια συναντηθήκαμε τυχαία και παρόλο βέβαια ότι σας έλεγα την καλημέρα μου και τα λοιπά, κοίταζα και επιπλέον ας πούμε ότι το αυτοκίνητό σας ήταν πάνω σε χωματόδρομο, ακριβώς στο κέντρο της πόλης, στην καλύτερη, στο μέρος που θα έπρεπε να είναι ο Να. καθρέφτης μας για να το δείχνουμε. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Αυτό λέμε και εμείς. Τι να κάνουμε τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε. Λοιπόν, πρέπει να μπει μια τάξη. Τα λέγαμε και με τον κύριο Τζόρτζι, μιας και είναι περισσότερο Υπεύθυνος. αρμοδιότητά του, ναι. Αλλά Βέβαια. νομίζω ότι όλοι μαζί θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τόσα έργα που ξεκινούν. Δηλαδή, είναι ένα εργοτάξιο ξανά η πόλη. Σκάβει ο ΔΔΕ, σκάβει ο Δήμος. Εντάξει, για καλό είναι, δεν λέω. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα, νομίζω, και ένα σωστό έλεγχο των έργων που παραδίδονται. Ξέρετε, κύριε Τσακαράκη, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή ότι δεν είναι τόσο το έργο που παραδίδονται όσο η καταγραφή αυτών των έργων. Ξέρετε, αν σκάψει κανείς σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης θα πρέπει να ξέρει ότι από κάτω από εκεί θα βρει στο τάδε ύψος το καλώδιο της οπτικής ύλας, το Ναι. τάδε ύψος το Ναι. καλώδιο του νερού. Ναι. Αυτά η καταγραφή και η χαρτογράφηση είναι μια σημαντική σημασία γιατί όταν θα πάει κάποιος να σκάψει μετά από κάμποσο καιρό σε κάποιες γεωγραφική συντεταγμένη και πλέον η τεχνολογία μας επιτρέπει αυτή να είναι ανά 2,5 εκατοστά, θα πρέπει να ξέρει τι θα βρει. Ναι. Άρα λοιπόν όχι μόνο θα πρέπει να σκάβουμε, αλλά θα πρέπει να καταγράφουμε τι σκάβουμε. Σωστά και πρέπει να έχει και ένα χάρτη νομίζω ο εργολάβος που είναι η οπτική ίνα, που είναι ο γωγός γιατί μου λένε φίλοι τώρα ακροατές ότι εκεί ας πούμε στο Στόμιο δεν έχει νερό από την Παρασκευή, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με κάποιο, δεν μου διευκρινίζει ο φίλος αν είναι από εργολάβο ή αν έχει σπάσει κάτι. Στη διασταύρωση για άξιον εστί μετά τον Άγιο Νεκτάριο έχουν κάψει παντού, έχουν καλύψει με αμοχάλικο, ποιος είναι δεν ξέρω, τα νερά τρέχουν. Τέλος πάντων υπάρχει ένα κακό χάλι, μια αταξία στην πόλη, κύριε Αντιδήμαρχε, και νομίζω ότι θα πρέπει να μπει μια Και τάξη. λίγο μετά την είσοδο της πόλης στο ύψος του νοσοκομείου. Βλέπουμε ότι άρχισαν και Ναι. σκάβουν και αριστερά με αποτέλεσμα τα μεγάλα οχήματα να έχουν μεγάλο πρόβλημα στην προσέγγιση τους. Δυστυχώς και είναι ένα σημείο το οποίο πραγματικά έχει μεγάλα οχήματα, δυσκολεύονται να στρέψουν δεξιά και αριστερά και αυτή τη στιγμή με το στένεμα των δρόμων λόγω των εργασιών που γίνεται είναι πραγματικά μια τεράστια δυσκολία. Ξέρουμε, πιστεύω ότι και εμείς ας πούμε με αυτόν τον τρόπο τα βλέπουμε. Βέβαια είναι μόνο ένας μήνας και κάτι μέρες που έχουμε αναλάβει. Πιστεύουμε όμως σιγά σιγά ότι προσπαθούμε να μπει κάποια τάξη σε κάποια σημεία τα οποία μάλλον οργάνωση θέλουν και τίποτε άλλο. Ναι. Βέβαια Σωστά, μην η διαρροή νερού βέβαια είναι ένα σημαντικό αγαθό. Ναι. Ξέρετε, αν πραγματικά κάποιος δεν έχει το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο λόγος, σημασία έχει ότι οι διαρροές, είτε αυτή είναι στο ρεύμα, είτε είναι σε νερό, είτε σε άλλο αγαθό,
θα πρέπει να είναι σχεδόν αυτόματες, και είναι αυτό το οποίο είχαμε πει στην προηγούμενη συνάντηση μαζί, ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση νομίζω ότι είναι ένα εκ των on-canner για την πόλη μας, γιατί αυτή θα δώσει στους πολίτες τη δυνατότητα πρώτα απ' όλα να ενημερώνονται αυτόματα ποιος είναι ο λόγος της βλάβης, και δεύτερο να ειδοποιούν ήδη εκεί που πρέπει να παρέμβουν αμέσως οι υπηρεσίες επισκευής ή αποκατάστασης ή δεν ξέρω τι. Μάλιστα. Πάντως υπάρχει πρόβλημα. Μέχρι να πάμε στη αυτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση, κύριε Αντιδήμαρχε, που θέλει πολλή δουλειά, γιατί βλέποντας και τη σελίδα του Δήμου, μου έλεγε ένας άλλος φίλος προχθές, ότι δεν έχει ανέβει ακόμα ούτε ποιος είναι ο Δήμαρχος στο βιογραφικό του. Ανέβηκε τώρα. Έχει ανέβει από την 1η Φεβρουαρίου. Εντάξει. Μια περίοδο επικάλυψης. Εντάξει, έχετε περίοδο χάριτος έτσι κι αλλιώς για λίγο καιρό, εννοείται. Για λίγο καιρό. Για ναι, απλά εμείς με καλοπροαίρετα επισημαίνουμε κάποια πράγματα, έτσι, για να... δεν το κάνουμε δηλαδή για λόγους, ας πούμε, ναι. Καταλαβαίνετε. Εν πάση περιπτώσει, οπότε περιμένουμε από εσάς να μπει μια τάξη όλα αυτά, να είστε και αυστηροί με τα χρονοδιαγράμματα των έργων. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίζεται ένα έργο 2-3 χρόνια και να μένει μισό, ας πούμε, και να μην μπορείς να το ολοκληρώσεις και να είναι αυτή η κατάσταση στους δρόμους. Οπότε, ναι. Είναι λέμε ένα από τα δύσκολα προβλήματα που μας θέτεται, μάλλον μου θέτεται εμένα προσωπικά αυτή τη στιγμή. Ναι, επειδή είστε ο σούπερ αντιδήμαρχος μετά τον δήμαρχο, γι' αυτό σας το βάζουμε κι εμείς. Σωστά το λέτε. Ξέρετε, υπάρχει η προεδρία προσαρμογής. Εγώ καμιά φορά, ξέρετε, δεν καταλαβαίνω όταν κανείς κάνει κάποια πρόταση για να γίνει κάποιο έργο. Υπάρχουν και κάποια περιθώρια τα οποία όμως θα συνυπολογίζει στην πρότασή του. Αυτά όμως δεν μπορούν να παρατείνονται για 6 μήνες ή παράταση στην παράταση για να φτάνουμε από θερινή περίοδο σε χειμερινή και από την ξανά στην επόμενη θερινή και να μην γίνεται απολύτως τίποτα. Νομίζω ότι πρέπει να μπει κάποια τάξη. Σωστά. Πάντως και όσον αφορά και στη σελίδα της, του Δήμου της Ιεράπετρας, έτσι τώρα που έκανα μια αναζήτηση γρήγορη, μου έγραψε ότι βιογραφικό δημάρχου Ιεράπετρας κύριος, και δεν αναφέρεται καν το όνομα. Και το βιογραφικό δεν αναφέρεται. Δεν μπορεί να μπει κάποιος στο βιογραφικό του δημάρχου. Λέμε τώρα. Λοιπόν, πέργολες και δήμαρχε, σας το λέω γρήγορα τα θέματα. Οι πέργολες έχουμε εξελίξεις. Δεν ξέρω αν υπάρχει, αν έχει έρθει κάτι στο Δήμο για το παραλιακό μέτωπο. Φιλοξενήσαμε πριν και τον πρόεδρο του καφέ εστίαση, τον κύριο Μιχελαράκη. Τα χρήματα δεν υπάρχουν, η μελέτη είναι έτοιμη. Υπάρχει μεγάλη ανησυχία, πώς θα γίνει. Θα έρθουν οι εργολάβοι να κατεδαφίσουν εδώ τα πάντα όλα και πώς θα δουλέψουν αυτοί οι άνθρωποι. Είναι Φλεβάρης, έτσι, σε 2 μήνες αποκλείεται να έχει φτιαχτεί, θέλει κάνα 2 χρόνια. Τι κάνουμε τώρα εδώ, είναι μια καυτή πατάτα, θα έλεγα, που ήρθε στα χέρια σας. Θέματα, ένα από τα πιο δύσκολα θέματα, ξέρετε, επειδή παίρνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της υπηρεσίας, δηλαδή το ότι θα πρέπει το παραλιακό μέτωπο πρώτα να γκρεμιστεί και μετά να χαρτογραφηθεί και μετά ξανά να φτιαχτεί. Ξέρετε, ξεκίνησα από μικρές περιοχές, το Σύση, η Ελούντα. Στην Ιεράπετρα όμως τα πράγματα είναι λίγο πιο δύσκολα. Μιλάμε για έναν μεγάλο αριθμό καταστημάτων και ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εργαζομένων και οικογενειών, οι οποίοι έχουν να κάνουν με τη δουλειά τους είναι αυτή. Δηλαδή η καρδιά της πόλης είναι ακριβώς αυτή την παραλία. Δεν είναι στο ίδιο μέγεθος όπως είναι στην Ελούντα και βέβαια δεν είναι στο ίδιο μέγεθος όπως είναι στο Σύση. Σωστά. Το σημαντικό πράγμα το οποίο ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Φραγκούλης, επιμένει και το λέει παντού και το διατυμπανίζει, είναι ότι εάν δεν υπάρξουν τα χρήματα από πριν, η διάρκεια αυτής της διεργασίας θα πάρει πολλούς μήνες. Δεν μπορεί όλη η πόλη για πολλούς μήνες να μείνει αέρη. Ναι. Σωστά. Έτσι. Άρα λοιπόν το βασικό πράγμα αυτή τη στιγμή είναι η διασφάλιση των χρημάτων.
Απ' την άλλη μεριά βέβαια υπάρχουν και τα πρωτόκολλα, τα οποία αυτά πρωτόκολλα υπήρχαν από πριν και ξέραμε ότι κάποια στιγμή είτε έτσι αλλιώς θα φτάνανε. Ναι. Τώρα πιστεύω ότι αυτό που έγινε στην Ελούντα, δηλαδή το ότι υπήρξε κάποια δικαστική παρέμβαση, ναι, με κάποιες ενστάσεις, οι οποίες βέβαια και αυτές δεν είναι για όλο το χρόνο. Ναι, έτσι, και δεν είναι και απαγορευτικό το κόστος, λένε οι καταστηματάρχες και δημαρχία. Δηλαδή όταν στην Ελούντα ζήτησαν 4.000 ευρώ, ας πούμε, είναι πάρα πολλά τα χρήματα για να μπορεί να το σηκώσει συν τη ζημιά που θα πάθει, συν είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Δεν ξέρω αν μπορεί ο Δήμος εδώ τι σκέφτεται να κάνει. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν ορισμένες διεργασίες, θα σας πω και κάποια νέα τα οποία είναι, αν θέλετε, σκέψη δικιά μου. Αλλά αν χρειαστεί θα ενεργοποιηθεί. Το πρώτο πράγμα, όπως σας είπα, είναι η παρέμβαση δικαστική, η οποία θα κρίνει το αν θα πρέπει να γίνουν άμεσα ή αν θα έχουν βρεθεί τα λεπτά κτλ. Αλλά η δικιά μου άποψη είναι ότι σε περίπτωση που χρειαστεί παρέμβαση θα προχωρήσω και σε διαμεσολαβητή, στον Ευρωπαίο διαμεσολαβητή, ο οποίος θα μπορέσει να λύσει μια τέτοια παρέμβαση και αυτή με κάποιο τρόπο, όχι δικαστικά, αλλά με κάποιο τρόπο εξετάζοντας το νόμιμο και τη δυνατότητες αυτές, δηλαδή τις αντιρρήσεις, το πόσο καιρό θα πάρει, πόσες γένειες θα... Ένας και ο Ευρωπαίος αλλά και ο Εθνικός Διαμεσολαβητής στην Ελλάδα μπορεί να κάνει κάποια παρέμβαση. Μια τέτοια παρέμβαση δεν απαιτεί μεγάλο χρονικό διάστημα. Να σας πω την καθαρά. Οπότε πού στοχεύουμε σε αυτό τώρα, γιατί μισό λεπτό, για να καταλάβουμε κάτι. Αυτά τα χρήματα που ψάχνουμε είναι από κάποιο πρόγραμμα, φαντάζομαι. Εξού και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Σε αυτή την περίπτωση θα ζητήσουμε την παρέμβαση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή ώστε να τοποθετηθούν χρονικά και τοπικά με τον τρόπο με τον οποίο θα λύνεται το πρόβλημα, γιατί θεωρείται ότι είναι ένα δικαστικό πρόβλημα, πρώτα το γκρέμισμα και μετά το φτιάξιμο. Αλλά ξέρετε, πρέπει με κάποιο τρόπο, εάν τα χρήματα δεν είναι 100% σίγουρα, νομίζω ότι στην Ιερά Βέτρα δεν θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κάτι άλλο. Θα είναι άδικο αν όλοι μας βρεθεί αντιμέτωπη με ένα τέτοιο. Δηλαδή, αυτό πώς θα, για να το καταλάβουν και ο κόσμος και η Δημαρχία, πώς θα λειτουργήσει αυτό? Θα μπει φρένο εάν αποτανθούμε σε Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή και θα είναι γρήγορη απόφαση, ότι ξέρετε είναι δύσκολο το έργο, θα κάνει 2 χρόνια, δεν υπάρχουν λεφτά. Όλα αυτά θα τα τεκμηριώσουμε και θα πει ο διαμεσολαβητής καθυστερήστε το για 1 χρόνο, ας πούμε. Ακριβώς. Ακριβώς. Μπορεί να δώσει κάποια παράταση, η οποία είναι και δεσμευτική για όσο διάστημα πιστεύουμε ότι μπορεί να γίνει. Ναι. Όμως αυτό τώρα, κύριε Δήμαρχε, πάλι είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα που λέμε. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που λένε, ρε παιδιά, δηλαδή είναι δυνατόν τώρα παράταση της παράτασης, ας το κατεδαφέσουμε, τελειώνουμε. Έτσι, για να μην πληρώνουν και πρόστιμα οι άνθρωποι και να. Και να αναθεωρείται και το κόστος και να είναι και πολλά, γιατί έχουμε και αυτά. Υπάρχει και αυτή η άποψη. Και υπάρχει και η άποψη, βρείτε τα λεφτά πρώτα και μετά κατεδαφίστε. Δηλαδή έχει κουραστεί ο κόσμος με αυτό. Σωστά. Και έχει κουράσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Το οποίο χρόνια τώρα. Ζουν σε ένα καθεστώς ανασφάλειας μόνιμο. Και ομοιρίας, μην πω. Και ομοιρίας. Ακριβώς, όχι και ομοιρίας. Απόλυτα σωστό και έχετε απόλυτο δίκιο. Ξέρετε, ο Ναπολέον πάντα επέλεγε τη στιγμή που θα έδινε τη μάχη του και το πεδίο της μάχης. Πιστεύω τώρα αυτή τη στιγμή, βλέποντας την ωραιότατη αλκιονίδα μέρα που βρισκόμαστε μπροστά μας στην Ιερά Πέτρα, βρισκόμαστε σχεδόν στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, με την αρχή της ανοίξεως να είναι μόνο 3 εβδομάδες μακριά από την πόλη μας. Νομίζω ότι το χρονικό διάστημα για να επιλέξω μια τέτοια μάχη ανακατασκευής του θαλασσίου, της θαλασσίας πρόσωψης της πόλης μας, νομίζω ότι είναι λίγο πολύ κοντά στην καλοκαιρινή περίοδο για να έχουν τελειώσει τα πάντα. Εκτός αν θέλαμε πάλι να βρεθούμε σε μια καλοκαιρινή περίοδο που θα φτιάχνουμε στο 15 Αύγουστο επισκευές
στο καλύτερο σημείο, εκεί που περιμένουν οι άνθρωποι να. Το σίγουρο είναι αυτό, αλλά και τα έργα θα πάρουν, από ό,τι μας ενημέρωνε και ο κύριος Μιχελαράκης, τουλάχιστον δύο χρόνια, στην περίπτωση που, στην καλύτερη περίπτωση που υπάρχουν και τα χρήματα και το έργο τρέχει γρήγορα. Μα υπάρχει μεγάλη απογοήτευση, κύριε Δήμαρχε, γιατί δύο χρόνια ήταν οι μπουλντόζες, πέρυσι είχαμε την αμοθύελα και την αμοβολή στα καταστήματα. Δηλαδή, τους καταλαβαίνουμε και αυτούς τους ανθρώπους, οπότε. Τι να κάνουμε. Όχι. Το χρονικό διάστημα το οποίο κανείς θα περίμενε ότι θα τελειώσει, το δύο χρόνια είναι το χειρότερο σενάριο, αν υποθέσουμε ότι ξεκινάμε τώρα χωρίς χρήματα. Εάν υποθέσουμε ότι τα χρήματα είναι εδώ και αν υποθέσουμε ότι θα εφαρμόσουν τα σχέδια και τις μελέτες που αυτή τη στιγμή έχουν επιλογή, την καλύτερη που οι μαγαζάτορες και οι κάτοικοι θα θέλουν, τέλος πάντων, τότε πιστεύω ότι μέσα σε 6 με 9 μήνες τελικά θα πρέπει να είναι όλα έτοιμα. Δηλαδή δεν μιλάμε για δύο χρόνια, αλλά μάλλον θα πρέπει να μιλάμε το πολύ πολύ για 9 μήνες. Ναι, σωστά. Αν είναι όλα έτοιμα και ξεκινήσουμε. Οπότε αυτή είναι και η σκέψη σας, αφού είναι όλα έτοιμα, δηλαδή βρεθεί ο εργολάβος, να βρεθούν τα υλικά αμέσως, να υπάρχει χρονοδιάγραμμα, όλα αυτά που δεν έχουμε συνηθίσει εδώ στην Ιεράπτα να τα ζούμε. Έρχεται ο καθένας και κάνει ό,τι θέλει, κύριε Δήμαρχε. Ακριβώς. Δυστυχώς. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι εμείς δεν θα κάνουμε τα ίδια λάθη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ξεκινήσουμε με αυτές τις συνθήκες. Και αυτό είναι και το σκεφτικό. Δηλαδή, εάν αποταθούμε κάπου για κάποια καθυστέρηση, αυτή η καθυστέρηση θα είναι με προοπτική ότι, ξέρω εγώ, θα είναι 1η Οκτωβρίου, με προοπτική 1η Οκτωβρίου της κάθε σεζόν, τέλος πάντων, εκεί η αρχή του φθινοπόρου και του χειμώνα σε εμάς, και θα τελειώσουν, αν υποθέσουμε, τέλος Απριλίου ή, αν θέλετε, το αργότερο τέλος Μαΐου. Ναι, αυτό θέλει δουλειά, πίεση, χρονοδιάγραμμα και προγραμματισμό. Δηλαδή προγραμματισμό. Δεν μπορεί ο εργολάβος, ας πούμε, να έχετε όποτε του περισσεύει λίγο χρόνος ή όποτε του περισσεύει ένα υλικό. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει, κύριε Δήμαρχε, στην Ιεράπετρα. Είμαστε, νομίζω είμαστε, πώς να το πω τώρα, οι τελευταίοι. Και δεν φταίνε αυτοί που μας θεωρούν τελευταίους, φταίμε εμείς. Αυτό θέλω να πω. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Είναι και γιατί αναφερόμαστε για την γενικότερη αμόρφωση όλης της Ιεράπετρας του παραλιακού μετώπου. Δεν είναι μόνο η Πέργος, δηλαδή. Και δεν είναι μόνο η Πέργος. Είναι και τα νοσοκομεία, πάνε και το. Δηλαδή. Και Δημαρχέ, δεν είναι έλεος. Θα μετακομίσουν, λέει. Δεν αντέχουν. Κάποιοι σκέφτονται να αποχωρήσουν. Θα μετακομίσουν. Δεν υπάρχει ζωή στην Ιεράπετρα. Φεύγει το ειρηνοδικείο φταίει. Φεύγει το υποθηκό φυλακείο. Έχουν φύγει πάνω από 15 υπηρεσίες από την πόλη τα τελευταία 10 χρόνια. Και το νοσοκομείο κρατιέται έτσι όπως κρατιέται. Τέλος πάντων, τι να πω τώρα. Δεν είναι όλα δικό σας αντικείμενο, αλλά σας τα λέμε. Μία σκέψη πάλι προσωπική δικιά μου, αν θέλετε να σας την πω. Παρακαλώ. Είναι εντελώς σκέψη προσωπική δικιά μου. Άλλα πράγματα μπορεί να φεύγονται, αλλά και άλλα πράγματα ίσως θα μπορούν να έρχονται. Ανεβαίνοντας στα σκαλιά της θέας νομαρχίας, της αποκεντρωμένης πλέον κτηρίου, της αποκεντρωμένης, με τις υπηρεσίες να είναι η μία πάνω στην άλλη, νομίζω ότι κανείς θα έπρεπε να σκεφτεί ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να ζητήσουμε να έρθει η περιφέρεια ή το κτίριο της νομαρχίας στη Βαχιά μου, στο κέντρο, το φυσικό κέντρο του νομού. Δεν είναι δηλαδή ότι μπορεί να φεύγουν ορισμένα πράγματα, μπορούμε και εμείς να ζητήσουμε να έρθουν και ορισμένα πράγματα. Με τον ίδιο τρόπο που. Τι εννοείται τώρα η αντιπεριφέρεια να έρθει στο. Γιατί όχι. Ναι, όχι, δεν Στο φυσικό κέντρο του νομού. Ξέρετε, έχουμε ένα σχολείο το οποίο είναι το κόσμημα, αν θέλετε, του νομού, το Μουσικό Σχολείο Κοβουσία, το οποίο λειτουργεί θαυμάσια με επισκέπτες ή μαθητές οι οποίοι έρχονται καθημερινά. Και από το Δήμο Σιτίας αλλά και από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Γιατί όχι αυτό το ωραίο παράδειγμα του Μουσικού Σχολείου να μην επεκταθεί και στις υπηρεσίες της περιφέρειας. Ναι, σωστά, αλλά εντάξει, ας κρατήσουμε, ας προσπαθήσουμε να κρατήσουμε αυτό που έχουμε τώρα. Τώρα που είναι και έχουν καλές σχέσεις και όλοι οι δήμαρχοι, που τους είδαμε τώρα προχθές στο οροπέδιο να κουβεντιάζουν σε καλό κλίμα, έτσι ελπίζω να είναι ενωμένοι και να διεκδικούν για όλο το Λασίθι και να μην αφήνουν κάτι να τους διχάζει.
Γιατί αυτό συμβαίνει χρόνια τώρα. Θα πρέπει να δούμε αυτές τους καινούργιους τρόπους διακυβέρνησης της χώρας που δεν απαιτεί πλέον τη φυσική παρουσία στο κάθε γραφείο για να εκδοθεί το κάθε πιστοποιητικό. Πιστεύω ότι αυτό δίνει ένα πεδίο δόξης λαμπρό για να δούμε μια κάποια αντίληψη, νέα αντίληψη στις διοικητικές υπηρεσίες, στο διαμορισμό των υπηρεσιών αυτών, αλλά και επιπλέον, αν θέλετε, και στη διευκόλυνση των πολιτών στη σχέση του με το κάθε μορφής διοίκηση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά με το θέμα της πέργολας. Κρατάμε αυτό ότι θα προσπαθήσετε μέσω Ευρωπαίου διαμεσολαβητή να καθυστερήσετε αυτό και μέχρι να είναι όλα έτοιμα για να μπορεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να στηθεί το νέο μέτωπο, η νέα μας παραλία τέλος πάντων, που είναι και ο καθρέφτης της Ιεράπετρας. Τώρα, να πάμε σε θέματα Δημοτικού Συμβουλίου, κύριε Αντιδήμαρχε. Προχθές έγινε θέμα συζήτησης το θέμα των παιδικών σταθμών. Και η πρότασή σας εκεί να μπαίνουν εθελοντές και να βοηθούν το προσωπικό που ήδη υπάρχει και για να μην πληρώνουμε πρόστιμα, αν το κατάλαβα σωστά, και να μπορέσει να δουλέψει και το σύστημα όλο αυτό. Για πάμε σε αυτό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μετά που έγινε το Δημοτικό Συμβούλιο, που ξέρετε σας είχε υποσχεθεί και στην εκπομπή σας ότι θα ανοίξω περισσότερο τα χαρτιά μου από ότι στις συζητήσεις που γίνανε, βρέθηκα μια προς μεγάλης έκπληξης και τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη κατεύθυνση από τότε που δημοσιοποιήθηκε αυτή η απόφαση. Πρώτα απ' όλα, πάρα πολλοί γονείς μου λένε, μα επιτέλους εμείς θέλαμε να μπορούμε να αφήνουμε τα παιδιά μας έως τις 4 το απόγευμα, γιατί μας δημιουργεί πραγματικά πρόβλημα. Άρα λοιπόν υλοποιήστε το αμέσως. Δηλαδή ζητάνε οποιαδήποτε λύση το συντομότερο δυνατό. Η πρώτη εξέλιξη λοιπόν για μένα, η οποία ήταν προσωπική, ήταν πραγματικά ότι θέλουν να υλοποιήσει, ο κόσμος θέλει να υλοποιηθεί ένα τέτοιο πρόβλημα. Και από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο με εξέπληξε ευχάριστα είναι ότι πιστεύουμε εσωτερικά στο Δήμο ότι οι προσλήψεις και οι λύσεις με τον ΟΑΕΔ και τα λοιπά, δηλαδή οι οποίες απαιτούν την έγκριση, αν θέλετε, του προϋπολογισμού για το 2024, θα τρέξουν πολύ σύντομα. Δηλαδή πιστεύουμε ότι τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου θα μπορούν να γίνουν οι κατάλληλες προσλήψεις από το μόνιμο προσωπικό. Καταλαβαίνετε, αυτό είναι ένα τεράστιο θετικό βήμα εάν υλοποιηθεί, αν τις ερχόμενες μέρες, ίσως στο τέλος αυτής της εβδομάδας, αρχή της επόμενης, έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός μας, εμείς είμαστε έτοιμοι να βγάλουμε τις προκηρύξεις των θέσεων. Άρα λοιπόν προχωρούμε εκτός από τους εθελοντές, εκτός από τη μετακίνηση προσωπικού που υπάρχει, προσπαθούμε με κάθε τρόπο πραγματικά. Ωραία, να ζητήσω διευκρινήσεις τότε σε αυτό. Άρα, προχωράει άμεσα τώρα με το σύστημα των εθελοντών. Κάποιοι γονείς έχουν αγκαλιάσει, λέτε, την πρόταση αυτή, που επιτρέπεται να πω, δεν είναι παράνομη, έτσι. Υπάρχει σχετική νομοθεσία. Θέλω άλλη μια διευκρίνηση σε αυτό για την νομοθεσία, αλλά πριν πάμε σε αυτό, λέτε λοιπόν ότι θα είναι ένα προσωρινό μέτρο μέχρι το Μάιο, κύριε Δήμαρχε, αυτό καταλαβαίνω. Εντελώς προσωρινό μέτρο, ακριβώς, και όχι επιμονή μου βάσεως. Δηλαδή, όχι, δεν θα λέμε ότι θα είναι, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι σε κάποιο σταθμό που δεν είναι πλήρη, δεν κρατάνε τα παιδιά τις 4 ώρες, δεν θα φροντίσουμε να τον ενισχύσουμε ώστε να μπορέσει να κρατήσει
το συντομότερο δυνατόν τα παιδιά το ωράριο το οποίο δικαιούται. Ωραία, ωραία. Οπότε από το Μάιο και μετά που πιστεύετε θα έχουν, θα μπορούμε να κάνουμε προσλήψη, θα έρθει προσωπικό, γιατί θα έχει εγκριθεί και ο προϋπολογισμός μας, θα μπορούν να λειτουργήσουν διαφορετικά οι παιδικοί. Ωραία. Όσον αφορά τώρα την ασφάλεια, κύριε Αντιδήμαρχε, ποιος θα ορίζει ποιος γονιός είναι κατάλληλος? Γιατί εγώ, ας πούμε, λέω για άλλον, λέω για μένα, μπορεί να έχω ψυχολογικά και να μην μου φαίνεται. Ποιες θα είναι οι επιτροπές που θα μπορέσει να ελέγξει αυτή τη διαδικασία? Ποιος θα πει ότι εγώ είμαι κατάλληλη να είμαι δίπλα σε παιδάκια τέτοιας ηλικίας? Υπάρχουν γύρω στις 30 δήμοι όπου έχουν χρησιμοποιηθεί εθελοντές σε ευρωπονικούς σταθμούς. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη, πάρα πολύ ξεκάθαρη στο τι πιστοποιητικά χρειάζονται και τι είναι τα απαραίτητα προσόντα για να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι εθελοντές. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι έχουν εκφράσει το, θα τους ζητηθούν και το ποινικό μητρό και τα πιστοποιητικά υγείας και ό,τι ακριβώς. Ό,τι χρειάζεται, δηλαδή, ας πούμε, στην εστίαση, παράδειγμα, είναι το πιστοποιητικό, δηλαδή θα πρέπει να περάσω από ένα ψυχολογικό τεστ. Που να με καθιστάει ικανό για να μπορέσω να αναλάβω αυτή τη θέση. Ακριβώς. Θα υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα λέει, ας πούμε, ότι εφόσον απαιτεί η νομοθεσία αυτό το πράγμα, εμείς αυτό κάνουμε. Ότι είναι 100% νόμιμο και ότι είναι 100% παραπάνω για την υγεία των παιδιών. Τώρα, επιπλέον αυτού του πράγματος, θα πρέπει να σας πω ότι επειδή τέθηκε και το θέμα, σε περίπτωση που είναι κάποια ατύχημα, ποιος θα είναι ασφαλισμένος και ποιος θα ασφαλιστεί. Έχουμε ψάξει και αυτό το θέμα μετά από το Διοικητικό Συμβούλιο και έχουμε δει ότι πραγματικά, ας πούμε, η ασφάλιση των ανθρώπων αυτών είναι της τάξης του 1 ευρώ ανά ημέρα. Αυτό το επιβαρύνεται το κόστος ο Δήμος? Γιατί να μην το επιβαρυνθεί και ο Δήμος? Γιατί να μην το επιβαρυνθεί και ο Δήμος? Το συνολικό ποσό για 10 εθελοντές δεν είναι πάνω από 2.000 ευρώ. Ναι. Μάλιστα. Οπότε δεν μπορεί, δηλαδή, κάποιος που δεν έχει τα προσόντα, κάποιος γονιός. Είναι απίθανο. Είναι απίθανο. Θα αξιολογείται από μια επιτροπή, δηλαδή, η οποία θα δίνει το OK στην περίπτωση που προκρίνεται ο άνθρωπος αυτός. Και προφανώς τα ονόματα θα είναι δημοσιευτεί και αν οι άλλοι συμφωνούν στο κάθε σταθμό, τότε θα προχωρήσουμε σε αυτή τη λύση. Εάν δούμε ότι οι άλλοι γονείς δεν θέλουν, για παράδειγμα, αυτούς που έχουν επιλογή, τότε τι θα κάνουμε? Θα παραμείνουμε στο ωράριο το μειωμένο και θα περιμένουμε να έρθουν οι νέες προσλήψεις, ότι εκεί το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του αυτόματα. Ο αριθμός των εθελοντών, ο οποίος θα χρειαστεί για να μπορέσει να καλυφθεί η όλη κατάσταση μέχρι το Μάιο, νομίζω περίπου ήταν 5 με 10 άτομα. 5 με 10 άτομα, μάλιστα. Και όπως σας είπα, και όχι αυτό σε κάθε μέρα και όχι στον ίδιο σταθμό και όχι δηλαδή όπου υπάρχει πραγματικά πρόβλημα. Ναι. Οπότε, είναι μια λύση που έχουν κάνει και άλλοι. Ναι. Βασικά λύση ανάγκης, αλλά εντάξει, τι να πω τώρα. Ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, εθελοντής από εδώ, εθελοντής από εκεί. Όχι, και το κράτος πού είναι, θα πει κάποιος, γιατί δεν, αλλά νομίζω εδώ έχει να κάνει με τις δικές μας καθυστερήσεις, τον προϋπολογισμό. Έτσι δεν έχει να κάνει με το κράτος και του. Δεν έχει να κάνει. Είναι μια λύση. Τέτοια η οποία θα κρατήσει χρόνια. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό, είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να μην ασχοληθώ άλλο ο ίδιος με αυτό το θέμα. Υπάρχουν άλλα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι πραγματικά μεγαλύτερος πονοκέφαλος για μένα. Και είναι ένα θέμα το οποίο, να σας πω την καθαρά αλήθεια, θα δω τα αποτελέσματα άμεσα. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μαζί με τη χαρτογράφηση των υπαρχόντων πλούτου της πόλης, γιατί παράλληλα δουλεύουμε και με αυτό το θέμα, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι πολύ πιο σημαντικό παρά να ασχολούμαι αν θα υπάρχουν 5, 6, 10 σταθμοί, αν θα πρέπει να πάρει κάποιος άδεια από εκεί. Νομίζω δεν θέλω να ξανακούσω, δηλαδή δεν θα ήθελα η παιδική σταθμή να είναι ρολόι. Ξέρω ότι θα υπάρχουν προβλήματα από πλευράς εξοπλισμού και τα λοιπά, τα οποία λύνονται με
με αγορές ή με οτιδήποτε θέμα, αλλά το θέμα το να λειτουργούν και να έχουμε και ταυτόχρονα πρόστιμα, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να απασχολήσει ούτε εσάς, ούτε και εμάς. Μακάρι. Κάτι καλύτερο. Μακάρι. Οπότε πάμε κοιτάζοντας μπροστά. Και είπατε θα χαρτογραφήσετε, τι εννοείτε με αυτό, ας πούμε, τι θα... Κοιτάξτε, είναι καλό να ξέρουμε αυτή τη στιγμή σε όλες τις δουλειές που προσπαθώ να ασχοληθώ. Δεν θέλω να φτάνουμε στο σημείο, ήρθε σήμερα το κρύο, σήμερα να παραγγείλω το πετρέλαιο. Ναι. Ήρθε το καλοκαίρι, έχουμε ζέστη. Δεν έχουμε κάνει service στα air condition, στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς. Αυτά θα πρέπει να προγραμματίσουμε. Αυτό δεν είναι λίγο αυτονόητο τώρα, λέω εγώ. Ξέρετε, δεν είναι και τόσο αυτονόητο. Δηλαδή, η οργάνωση, ας πούμε, δεν είναι αυτονόητη, κύριε Δήμαρχε. Είναι τόσο δύσκολη. Είναι αυτονόητη, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Ναι, δεν έχει εφαρμοστεί αυτή. Το αυτονόητο δεν λειτουργεί. Για παράδειγμα, είχαμε τις προάλλες κρύο, είχαμε καλό καιρό, λέμε, θα είναι μαλακός ο καιρός, είναι αρκιονίδες μέρες, δεν χρειαζόμαστε το τρέλαιο. Ενώ αν είχαμε παραγγείλει και είχαμε βάλει σε όλα τα σημεία πετρέλαιο, δεν θα χρειαζόταν να χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρική ενέργεια για να ζεσταίνουμε τις αίθουσες. Η οποία θα είναι και ένα καλό. Δηλαδή, ξέρετε, ας πούμε ότι τα σχολεία μας, πολλά από τα σχολεία μας ή από τις εγκαταστάσεις της εκπαίδευσης, έχουν διπλό σύστημα ασφαλείας. Είτε το air condition, είτε και τη θέρμανση. Τώρα, βέβαια, αν η θέρμανση δεν έχει πετρέλαιο, τότε είναι το πρόβλημα 100% δικό μας. Μάλιστα. Αυτό. Να οργανωθεί δηλαδή πολύ καλά και να μην τα βρίσκεται μπροστά σας τέτοια ζητήματα, τα αυτονόητα θα λέγαμε εμείς. Γιατί εγώ περίμενα κάτι πιο, πώς να το πω τώρα, πιο δύσκολο, πώς είναι, δεν ξέρω αν έχει γίνει χαρτογράφηση, ας πούμε, ξέρω εγώ, των κτηρίων του Δήμου, παράδειγμα, και να δούμε πώς μπορεί να αξιοποιηθούν ή τι άλλο χρειάζεται να δούμε αυτό, να πάμε λίγο πιο μπροστά αυτό. Ναι, θα σας πω και κάποιο άλλο. Η πληροφορία είναι επειδή η κοινοπολιτεία έφυγε και ήρθε πλέον στην υπηρεσία του Δήμου, θα πρέπει να γίνει και κάποια απογραφή των περιουσιακών στοιχείων, το ότι ανήκει στην κοινοπολιτεία. Αυτό γίνεται με κάποια επιτροπή η οποία συστάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα θα είναι η πρώτη συνεδρία της, με προοπτική να παραλάβει όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία προφανώς θα καταγραφούν και αυτή τη φορά, όχι θα καταγραφούν σε χαρτί, σε κάποιο αρχείο το οποίο θα το κρεμάσουμε κάπου, θα καταγραφεί πλέον ηλεκτρονικά. Άρα λοιπόν θα ξέρουμε τι υπάρχει, πού υπάρχει, σε ποιο σημείο της κοινοπολιτείας υπάρχει ή ο κάθε beamer είναι οι projectors αυτοί που χρησιμοποιούνται στις αίθουσες. Ο Δήμος έχει πάρα πολλούς ήδη αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν χρησιμοποιούνται όλοι. Αλλά πιθανό να μην έχουν τηλεχειριστήριο. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε προβολέας για διαδραστική εκπαίδευση θα πρέπει να έχει και το τηλεχειριστήριό του. Δηλαδή όλες αυτές οι καταγραφές θα πρέπει να γίνουν. Αυτή η χαρτογράφηση θα μας πάρει ένα δίμηνο και αυτή. Δεν είναι ότι θα γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Όχι, το καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, είναι αναγκαία για να μην υπάρξει και απώλεια των πραγμάτων. Ουσιαστικά να μπορέσει και να λειτουργήσει και σαν για να εντός εισαγωγικών κανιβαλιστούν κάποια μηχανήματα για να μπορούν να λειτουργήσουν κάποια άλλα. Καταλαβαίνουμε ποιο είναι το αίτιο. Και να χαρτογραφηθούν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, πολλά σημεία, ας πούμε, της πόλης, το που περνάνε καλώδια, πράγματα τα οποία πρέπει να. Γιατί ακούμε σε διάφορα έργα, σταματήσαμε γιατί κόψαμε καλώδια και μέσα στην Ιεράπετρα τώρα συζητάμε και για εκτός Ιεράπετρας, της πόλης της Ιεράπετρας, πάντα στο Δήμο όμως, βλέπουμε ότι αυτό είναι ένα συχνό φαινόμενο. Βέβαια, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό και είναι και κάτι το οποίο κανείς θα πρέπει να ξέρει, όπως σας είπα και πριν, σε ποιο βάθος τι θα βρει, πού θα το βρει ή πού θα πρέπει να σκάψει για να το βρει. Αυτό είναι δύσκολο βέβαια τώρα και η Δήμαρχη έπρεπε είναι, να είχε. Τίποτα δεν είναι δύσκολο αν ξεκινήσει υπάρχει, να γίνεται δηλαδή, σωστά. Μακάρι, γιατί αυτό έπρεπε να είχε γίνει χρόνια τώρα πίσω
και να είχαν μείνει, και δεν ξέρω αν το λέω σωστά τη λέξη, αναμονή, δηλαδή να μην χρειάζεται η ΔΕΗ να σκάψει, να υπάρχει μια αναμονή για να περνάει το καλώδιο, παραδείγματος χάρη η ΔΕΗ. Θέλει να περάσει ΟΤΕ, να περάσει αυτό, να υπάρχει αναμονή για το, να υπάρχει πρόβλεψη δηλαδή και όχι να ξανασκάβεται ο χώρος. Δηλαδή βλέπω εκεί τώρα που υποτίθεται ότι περιμέναμε το Open Mall να ολοκληρωθεί, να φυτευτεί, να μπουν λουλούδια, να ξανασκάβεται ένα κομμάτι τώρα από εκεί. Δηλαδή είναι εντάξει τώρα, ράβε ξύλωνε, δουλειά να μην σου λείπει που λέει και το ράβε ξύλωνε. Να ξέρετε, δεν υπάρχει πιο ακριβό οικονομικά πράγμα από το να έχεις αυτό, σκάψε και ξανασκάψε, ή εγκατέστησε και ξαναεγκατέστησε, μα έκανε λάθος εδώ στη διατομή, θα πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη διατομή, γιατί ξέρετε το καλώδιο που πέρασε ήταν, αντί να είναι 5 χιλιοστά ήταν 3, αυτά ξέρετε θα πρέπει να προβλέπονται εκ των πραγμάτων. Έτσι. Έκανα μια βόλτα στο λιμάνι το Σαββατοκύριακο, και μου έλεγαν ότι ξέρετε, ας πούμε, αν υπάρχει παροχή νερού από το ένα κολονάκι στο άλλο, αλλά λέει αν κάποιος από την άλλη πλευρά ανοίξει το νερό, στην άλλη πλευρά δεν θα υπάρχει. Γιατί η διατομή του σωλήνα του νερού ήταν μικρή. Ποιος την έκανε, ποιος την έβαλε την πρόβλεψη αυτή τη μικρή. Αυτό ακριβώς τώρα. Εντάξει τώρα, δηλαδή κάποιος πρέπει να τα ελέγχει τώρα όλα αυτά. Εντάξει τώρα. Κάποιος πρέπει να τα ελέγχει κιόλας. Δεν σημαίνει ότι αλλάζουμε μία σωλήνα κανονικά. Λέω, άμα ωραία, τότε σε αυτή την περίπτωση θα τραβηχτεί η σωλήνα, θα μπει μεγαλύτερη. Δεν είναι όμως ακριβώς έτσι, διότι η σωλήνα έχει χτιστεί μέσα. Που σημαίνει ότι θα πρέπει να σκαφτεί. Δηλαδή αυτές οι προβλέψεις είναι, ενώ ανέβαζαν κάποια μεγάλη σωλήνα της τάξης των τριών ιντσών και μέσα τραβούσαν και τα ηλεκτρικά και τα νερά και οτιδήποτε άλλο, ήταν πάρα πολύ εύκολο, παίρναμε τη σωλήνα που δεν μας άρεσε, την βάζαμε μεγαλύτερη διατομή και τελείωσε. Τώρα όμως δεν είναι έτσι, θα πρέπει να σκαφτεί όλο για να ξαναμπεί ή τέτοια. Και ράβε ξύλο, με αυτό που είπατε εσείς. Είναι εγκληματικές αστοχίες τώρα και δημαρχία, και υπάρχει ατιμορρησία, συγγνώμη που είμαι έτσι αυστηρή, αλλά δεν γίνεται, κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό, πρέπει να υπάρχει χρονοδιάγραμμα και έλεγχος. Τι παραλαμβάνει τον εργολάβο ο Δήμος, δεν γίνεται αυτό, πληρώνει ο πολίτης και να ξαναπληρώνει και να ξαναπληρώνει πράγματα, γιατί αυτό είναι κόστος, μεγάλο κόστος. Θα πρέπει να σας πω ότι σε αυτή τη θητεία δεν έγινε μόνο στην Ιερά Πέτρα, αλλά οι αυτοδιοικητικές εκλογές οι οποίες έγιναν τον Οκτώβριο και η περίοδος που ξεκίνησε με εμάς, αλλά σε όλο του χρόνου, είναι υπεύθυνη, υπάρχει θεσμοθετημένα πια οι συνεδριάσεις λογοδοσίας. Οι συνεδριάσεις λογοδοσίας έχουν επιβληθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της νομοθεσίας που πέρασε στο Κοινοβούλιο για το accountability, που σημαίνει ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα θα καλούμαστε όλοι να λογοδοτούμε για τις πράξεις μας. Κάναμε αυτό το πράγμα. Εάν να φτάσουμε στο σημείο να πούμε, μα εσύ κύριε Σκουλούδη κάνατε την, βάλατε αυτό το καλώδιο, το χτίσατε από πάνω, και δεν μας φτάνει. Τότε σε αυτή την περίπτωση στη λογοδοσία μου, ξέρετε, θα έχουν το δικαίωμα και οι άλλοι συνάδελφοί μου, αλλά και το ίδιο το κράτος να καταλογίσει ευθύνες. Και ναι, κάποιος, τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή που δεν υπάρχει υπευθυνότητα, ας υπάρξει τιμωρία. Τι να πει τώρα κάποιος. Νομίζω πως ναι. Είναι απαραίτητο αυτό, γιατί ξέρετε, έχοντας μπροστά κάποιος την τιμωρία, να κάνει τον άλλο λίγο πιο προσεκτικό και λίγο πιο προβλέψιμο. Δηλαδή οι ενέργειες του πρέπει να έχουν κάποιο βάθος χρόνου. Για να πρέπει να γίνονται καλά ή θα πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είναι θεσμοθετημένες. Η ύπαρξη ουσιαστικά αυτής της λογικής και της διάθεσης της απολογίας επί της ουσίας και της, του καταμερισμού της ευθύνης να είναι εκπαιδευτικού χαρακτήρα για τα επόμενα έργα, γιατί αν είναι να συνεχίσουν να συμβαίνουν τα λάθη, απλά θα είναι λάθη τα οποία θα λογοδοτεί κάποιος για αυτά και τίποτα παραπάνω. Μην μένουμε εκεί.
και ξαναεπιστρέφομαι πάλι στο πρόβλημα με τις λακκούβες. Δηλαδή, για παράδειγμα, βλέποντας την έξοδο της από το κεντρικό σημείο της πόλης, στην καρδιά πίσω από το Δημαρχείο, μια τεράστια χωμάτινη λακκούβα, νομίζω είναι λίγο απογοητευτικό να μην υπάρχει κανείς υπεύθυνος που να την είχε κλείσει μόλις έφυγε ο Εργολάβος από εκεί πέρα. Δεν είχε κλείσει. Δεν ξέρω αν ο εργολάβος που έφτιαχνε το αντιδιαβρωτικό εδώ για το ποσοστά της Ιεράπετρας ήταν υπεύθυνος να αποκαταστήσει τη ζημιά αυτή, γιατί είχαμε μεγάλα φορτηγά τα οποία περνούσαν από εκεί, από αυτό το δρόμο της προβλήτας, τέλος πάντων. Και πάντως δεν είχε αποκατασταθεί ποτέ αυτό. Γιατί θα το θυμόμουν, να περνάω κάθε μέρα δύο φορές. Βέβαια. Άρα δεν πήγε κάποιος να το αποκαταστήσει. Ναι. Ακριβώς αυτό γέννησε στο ίδιο θέμα. Νομίζω ότι τώρα όμως θα πρέπει να φτιαχτεί και να φτιαχτεί μια και καλή. Ναι, ο εργολάβος δηλαδή που το χάλασε, που το θα το φτιάξει ή... Αναγκαστικά σημασία έχει ότι πρέπει να φτιαχτεί. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω, γιατί από τη στιγμή που αν παρελήφθηκε το... Ναι, αν έχει παραλυφθεί το έργο, δεν μπορείς να απαιτήσεις από τον εργολάβο να στο φτιάξει. Βέβαια. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρη. Ναι, κι εγώ. Μάλιστα. Τι να πω. Και Δήμαρχε, καλή δύναμη. Εύχομαι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο. Εύχομαι καλή εβδομάδα. Εύχομαι να πραγματικά αυτή η εβδομάδα να είναι πιο αποτελεσματική για όλους μας. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα για μας, αλλά πιστεύω ότι κάτι θα κάνουμε. Μάλιστα. Να είστε καλά. Καλημέρα και από εμάς. Καλημέρα. Ευχαριστούμε. Γεια σας.